Γεια σας κύριε Τσακίρη, καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Μια χαρά, πολύ σωστά προλόγησες. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανυπομονησία που θα πρέπει να μετατραπεί για μένα στη διάρκεια των επόμενων ημερών και της δουλειάς στην καλώς εννοούμενη ψύχωση για την πρόκριση των Κιτρινόμαυρων. Πρέπει να πατήσει όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και ο κόσμος της ομάδας προκειμένου να διαχειριστούν στο μυαλό και στο σώμα μετά το πώς θα φτάσουν σε αυτή, και εννοώ και ο κόσμος, γιατί θα χρειαστεί πάλι να έχει μια αντίστοιχη εικόνα για μένα και στήριξη και να πετρέψει τέτοια έδρα όπως έχει κάνει με την Άμμο Ζάγκρεπ. Και υπομονή. Έτσι ακριβώς. Είναι τέτοια παιχνίδια αυτά. Αλλά παράλληλα να μεταδίδεται η ψύχωση της πρόκτησης που έχει και ο κόσμος στην ομάδα, γιατί είναι μια βραδιά, ένας τελικός που σίγουρα θα, ίσως το τέλος της χρονιάς, θα σου παιδευτεί και ο πιο σημαντικός από όλους. Ναι. Ο πιο σημαντικός, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο για μένα να προκριθεί μια ομάδα στους αμπιβλίξους ομίλους. Δεν εννοώ εγώ τα οικονομικά, γιατί αυτά αφορούν το κλαμπ και μπράβο, και εννοείται, πρόοδος λέγεται, μακάρι να το καταφέρνουν. Αλλά μιλάω και για το πρεστίζ και για το στάτους σου και για την προσωπικότητα που μεταφέρει όλο αυτό το πράγμα και στην ίδια την ομάδα και στους ποδοσφαιριστές, έτσι. Ναι, βέβαια, και ο τρόπος που γίνεται μέσω προκριματικών, μέσω... Βέβαια, τον κάνει ακόμα πιο επικό. Mm-hmm. Και με αυτές τις ομάδες που αντιμετωπίζουν ομάδες μας, και συγκεκριμένα η ΑΕΚ, το λέμε για την ΑΕΚ, με την Άντβερπ. Για να δούμε. Είναι πολύ καλό σημαντικό ότι προπονήθηκε ο Στάνκοβιτς, υπάρχει ένας ανταγωνισμός μέσα στην ομάδα πάλι για τη θέση ονοματοφύλακα, και νομίζω ότι αν είναι καλά και αύριο θα έχει ένα προβάδισμα να ξεκινήσει Τετάρτη. Γιώργο, ήταν ενοχλήσεις, ήταν στη μέση. Ήταν ενοχλήσεις, μυϊκό ήταν. Αμυϊκό. Ναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίστηκε, θέλω να πιστεύουμε. Ξεπεράστηκε. Θα δούμε, γιατί εντάξει, αυτό το ξέρετε πως είναι, παιδιά. Ναι. Είναι day by day που λέμε. Όλη η διαδικασία, όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή στον Πίγκο Ισπαρφανά, δεν νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος. Ναι, δεν πήγε ούτε σήμερα, έτσι. Θα μου κάνει τεράστια έκπληξη, θα συνιστά φαύμα του Σέιχον, να το πω έτσι. Δεν νομίζω να είναι στην αποστολή, δύσκολο θα προλάβει να παίξει σε αυτό το μάτς. Οπότε είναι καλό μαντάτο ότι οι υπόλοιποι είναι κανονικά. Mm-hmm. Εννοώ και ο Πόνσε που θα είναι ο αντικαταστάτης του και οι υπόλοιποι που προστατεύτηκαν και αυτοί που έπαιξαν ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά ευτυχώς δεν επιβαρύνθηκαν τόσο πολύ στο μάτς του Πανσεραϊκού. Mm-hmm. Πήραν τόσο χρόνο όσο έπρεπε για να έχουν και αριθμό και να παίξουν την Τετάρτη. Σωστά. Να δούμε. Εντάξει, εννοείται ότι γεμάτο θα είναι το γήπεδο. Ναι. Λέμε, αυτά είναι δεδομένα. Και στα αγωνιστικά φαντάζομαι σε ό,τι φορά την δεκάδα, αύριο θα πούμε πιο πολλά, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αν ο Στάνκοβιτς είναι καλά, εκεί αυτός θα είναι στο καρδοδοκάρι, δεξιά και βάζουμε όλο το με αριστερά του Χατζησαφή. Στο Περβίντα Μικουμουκουντή, στα Χαφ ο Σιμάνσκι σίγουρα θα ξεκινήσει, ίσως με τον Γιόνσον, ίσως με τον Πινέδα δίπλα του. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Δεξιά θα πάει ο Άμραμπατ, αριστερά Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς είναι κλειδωμένο, να το πω έτσι. Ναι. Και ο Τσούπερ με τον Μπόρσα. Ναι. Αυτό λέμε τώρα, ξαναλέω ότι είναι μια σκέψη, περιμένουμε να δούμε και θα κάνει άσκηση τακτικής ουσιαστική ο coach. Ναι. Αλλά αυτές είναι οι βασικές σκέψεις και νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, έτσι. Mm-hmm. Ακόμα και έναν άλλο να ρωτούσες. Ένα-δύο διλήμματα θα είχαμε, αυτό μόνο στο κέντρο, δεν ξέρω αν θα πάει με δύο μικρά χάπια, αν θα του τρέξει. Επειδή θέλει και γκολ και νίκη, να ξεκινήσει από την αρχή επιθετικά με τον Πινέδα. Mm-hmm. Όπως θα έκανε δηλαδή και έξω. Η γκέλα του πρωταθλήματος πώς, ας το πω έτσι, να το πω έτσι, αντιμετωπίστηκε? Χαλαρά νομίζω, ναι. Εντάξει, κοίταξε, σίγουρα ήθελε την νίκη ομάδα. Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις παράπονο από την παραγωγή φάσεων, από τις τελικές σου, από την εικόνα σου και από το γεγονός σου, το πώς αντέδρασες από το πρώτο λεπτό που ξέραμε τις βουλευτικές γκολ. Ναι, 30 φεύγα τελικές, 82% τελείωσε η κατοχή, ναι. Ναι, 5 στο 5 το expected goal στο Y Scout. Ναι. Όλα αυτά όμως δεν έφεραν τις βαθμούς, οπότε πάμε παρακάτω. Δεν μπορείς να κερδίσεις τα πάντα, παιδί μου. Okay. Ναι, οκ, είναι. Είναι μερικές μέρες από αυτές που τις έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το αγαπάμε κιόλας. Μπορεί να μας πικραίνει καμιά φορά που δεν κερδίζει ο καλύτερος πάντα, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του. Mm-hmm. Ήταν λανθασμένη. Θα προβληματιζόταν περισσότερο η ομάδα, οι άνθρωποι, ο ίδιος ο Αλμέιδα και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αν
η εικόνα της ομάδας ήταν τραγική. Ναι, χαλαρή, μπλαζέ. Δικαιολογήσε όχι μόνο το 1-1 και να χάσει κιόλας, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Αν ήταν έτσι η εικόνα της, με εκτεταμένο ρωτέσιο μέσα θυμίζω και με πως το λένε, επιλογές που άλλες φορές, ακόμα και το θαύχη δηλαδή Ευρωπαϊκή, δεν θα τη ζούμε. Ναι, σωστά. Ωστόσο, νομίζω, ξαναλέω, παιδιά, όλα αυτά είναι δοκάρι και μέσα, ωραία. Ναι, δοκάρι και έξω. Και να το πήρε δοκάρι και έξω, κρίμα, άδικο και γκρίνια και αυτό είναι normal, ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Ποδόσφαιρο. Η πιταξινά εξής ομάδα μέσα ξέρω πολύ καλά ότι ήταν συγκυριακό αυτό. Ήτανε, ας το πούμε έτσι τώρα εκ των υστέρων, η επιλογή του Χρυσόπουλου λάθος, θεωρείς? Ναι, κοίτα, προφανέστατα το παιδί έχει ευθύνη, ειδικά στην πρώτη, σε φάση του πρώτου λεπτού που χάνει το παίχτη, όχι στο γκολ, μετά στο γκολ γίνεται πολλά λάθη, και από το CTB δηλαδή γίνεται λάθος, και από το Μήτογλου γίνεται λάθος, και μετά από το μικρό, δηλαδή ο τρίτος, που σπηδάει με δύο παίχτες και δεν πρέπει αυτό να συμβαίνει, όπως καταλαβαίνεις, προστατεύεται το μικρό της άμυνας, δεν έχει τίποτα. Ναι. Αλλά ξαναλέω, ξέρεις τάσο μου, αν εγώ ας πούμε παράπονο δεν μπορώ να βγάλω το Χρυσόπουλο επειδή φάγαμε ένα γκολ, αν το έκανα δύο και τέλος, σου έλεγα εντάξει, τα κάναμε μαντάρα. Παράπονο έχω από τους μεσοπιθετικούς που δεν έκαναν ένα γκολ και δει το Βαφέρ, όχι γιατί φταίει αυτός, δεν υπάρχει περισσότερη που να μην θέλει, αλλά ψάχνουμε να δούμε ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη. Η μεγαλύτερη ευθύνη είναι ότι δεν έκανες μία από τις 36-32, όπως ήταν τέλος πάντων τελικές. Ναι. Άλλη μία γκολ. Αυτό. Όχι, εγώ απλά το είπα, όχι απαραίτητα για τον γκολ, επειδή είδαμε και η πρώτη κίνηση του Αλμέιδα στο ημίχρονο ήταν να βγάλει τον Πιτσιρικά και να βάλει τον Πινέδα. Βέβαια, και σωστά το έκανε γιατί θα το λέει και για τον Σαϊκόν για μένα. Ναι. Εκτός από τα άλλα, επειδή ήθελε και να παίξει πιο γρήγορο, γιατί ήξερε ότι θα προσπαθεί να φεύγει μόνο στην κόντρα πλέον ο Παλσεραϊκός, έχοντας τον 0-1 υπέρ του. Εκτός ότι ήθελε να γρήγορο και βάλει τον Μοχαμάντη για αυτόν τον λόγο ακριβώς. Νομίζω ότι το πιο σοφό για ένα προπονητή που βλέπω ότι έχει καλεπορθεί ένα παιδί που είσαι 19 και δεν έχω καταφέρει να γυρίσει το μάτι, γιατί αν και καταφέρει που έπρεπε να έχει γυρίσει το μάτι από το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Διότι υπάρχει αυτές οι, είναι το δοκάρι του Πισάρο εκεί, είναι το τέταρτο του, τα τρία του Φαλφέρ, είναι του Μάνταλου, είναι του Ελίασον, του Γαλανόπουλου, είναι πολλές φάσεις για να μην πάρει, είναι πολλές φάσεις για να μην πάρει ένα γκολ. Για να μην το γυρίσει και να μην έχει και το παιδί, ξέρεις, να το μαλακώσει δηλαδή το λάθος. Αν η ΑΕΚ έρθει φυσιολογικά αυτό το μάτς, βάσει τον εικόνα στο αγώνα, 5-2, ναι. Δεν θα έλεγε κανείς, α, το Χρυσόπουλο δεν κάνει. Ναι, όντως. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν θα εστιάζει αυτό. Θα έλεγες, ναι, έχει και λαθάκια, τώρα θα τα κάνει, γιατί η αλήθεια είναι, άμα δεν παίξει και τώρα ο Χρυσόπουλος με τον Πατρέκο, πότε θα παίξει. Πάντως για να το ελαφρύνουμε, Γιώργο, και πέρυσι η ΑΕΚ με εντός έδρας γκέλα ξεκίνησε. Ναι, ναι, και εκεί ήταν προβληματική εικόνα. Σωστό, εγώ σωστό. Φέτος πήρε βαθμό. Σωστό. Δεν έκανε καλή εμφάνιση. Καθόλου καλή τότε στη Ριζούπολη με τον Βόλο. Δεν άκουσε τίποτα παραπάνω. Όχι, μπορεί να μην άκουσε να χάσει γιατί ήταν ασού το Βόλος. Ναι. Τέλετη και τέλος. Αλλά δεν άκουσε να πάρει τίποτα παραπάνω. Εδώ. Ναι, εγώ, αυτή είναι, αν τα βάλεις κάτω αυτά δύο μάτια, καταλαβαίνεις τις βασικές διαφορές ότι είναι μην είχαμε τη μέρα του μισθού ένα χρόνο η ομάδα. Ταπεινή, αλλά έξω ξεκινάει αριστερό πάλι. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι και οι τρεις που δεν είχαν Ευρώπη πέρσι, ευτυχώς φέτος θα έχουν και άλλες απώλειες. Είναι δεδομένο. Πρέπει ο κόσμος το... Έχει πάρα πολύ να το καταλάβει, να το περιμένει. Πάρα πολύ μεγάλο δρόμο. Έτσι είναι, πάρα πολύ μεγάλο δρόμο. Έχουμε ολόκληρο πρωτάθλημα. Συμβαίνει σε όλα τα πρωταθλήματα. Συμβαίνει σε όλα τα πρωταθλήματα. Play-off. Δεν έχουμε. Είναι πολύ νωρίς. Θα μιλήσουμε μετά τα Χριστούγεννα και αυτά για να δούμε μια πρώτη εικόνα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Θυμάστε ότι και πέρσι ήταν πολύ μεγάλες διαφορές. Έτσι. Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.